Συμβαίνει και αυτό. Νομίζω η εικόνα που θα δείτε είναι περιγράφει πολύ καλύτερα από ό,τι και αν πούμε και εγώ και εσύ, Άννα, την κατάσταση που επικρατεί στο γυμνάσιο Γουβών, εδώ στα ανατολικά του Ηρακλείου, όχι πολύ μακριά από το κέντρο του Ηρακλείου, στην περιοχή των Γουβών. Το σχολείο δεν έχει όλες τις απαραίτητες αίθουσες για να λειτουργήσουν τα τμήματα. Το σχολείο έχει πάρα πολλά παιδιά. Η περιοχή είναι αναπτυσσόμενη. Μάλιστα, η πρώτη τάξη του γυμνασίου έχει 7 τμήματα. Δεν χωράνε στις αίθουσες. Ήδη υπάρχει κοντέινερ, υπάρχουν κοντέινερ στο συγκεκριμένο σχολείο και έτσι οι δύο τάξεις που περισσεύουν εκ περιτροπής ανάλογα με την ώρα που υπάρχει το κάθε μάθημα έχει αυτή την εικόνα που βλέπετε τώρα. Αυτό που θα δείτε είναι δύο τάξεις σχολικές, ο δάσκαλος είναι μπροστά από κάθε τάξη, προσπαθεί να μαζέψει τα παιδιά, να τα βάλει σε ένα παγκάκι στο υπόστεγο, στο προάβλιο του σχολείου για να γίνει το ένα μάθημα από τη μία πλευρά, η μία τάξη κάνει μάθημα από τη μία πλευρά που βλέπετε και η άλλη από την άλλη που έχει φτάσει ήδη ο δάσκαλος και κάνει μάθημα στα παιδιά. Είμαι με τους γονείς βεβαίως, οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι έχουν θέσει το θέμα σε όλες τις αρμόδιες αρχές. Κυρίως ο Δήμος μου λένε ότι είναι υπεύθυνος για το θέμα των σχολικών αιθουσών. Κύριος Αντώνης Ζαρονάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτή η εικόνα νομίζω λέει πολλά. Απευθυνθήκαμε. Μόλις το μάθαμε, απευθυνθήκαμε στο Δήμο, ο οποίος μας διαβεβαίωσε θα βρει λύση σε 20 μέρες. Οριστική, δεν ξέρω αν είναι οριστική με τα κοντέινερ, αν θεωρείται οριστική η λύση. Θα έρθουν και άλλα κοντέινερ δηλαδή. Ναι. Τα προσωρινή λύση έχουμε βρει δύο αίθουσες να κάνουν τα παιδιά μάθημα. Θα τις ελέγξουμε, έχουμε ελέγξει τη μία αίθουσα να δούμε κατά πόσο μπορούν να κάνουν μάθημα τα παιδιά μέσα και την άλλη θα την ελέγξουμε αμέσως μετά το τέλος. Δεν έπρεπε αυτά να είναι έτοιμα στις 12 Σεπτεμβρίου που άνοιξε το σχολικό έτος. Αυτό ακριβώς και γι' αυτό μαζευόμαστε εδώ πέρα και όλη η κοινοποίηση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των παιδιών που τα έχουμε δίπλα μας είναι αυτό, ότι έπρεπε να έχουν γίνει. Τέλος πάντων, οι αποφάσεις εχθές που ήμασταν στο Δήμο μας δίνουν δύο αίθουσες προσωρινά, μας τις δανείζει το Λύκειο και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λύκειο. Είναι η αίθουσα πληροφορικής και η μικρή βιβλιοθήκη πολλαπλών κρίσεων που είναι δίπλα μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος του συλλόγου μας, έχουμε ελέγξει τη μία. Είναι καλή. Και η δεύτερη, από ό,τι ξέρουμε, και αυτή. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Χθες το Ηράκλειο είχε χαλάζει. Αυτή ήταν η εικόνα του σχολείου και χθες. Άρχισαν οι βροχές. Εχθές τα παιδιά κάνανε εδώ έξω μάθημα. Ευχόμαστε αυτό να σταματήσει μέχρι την Παρασκευή που είναι και η Δευτέρα που έχουμε πει στα ίδια τα παιδιά, η υποχρέωσή μας προς αυτά και η δέσμευση του Δήμου, αλλά από ό,τι μας ενημερώσανε πάμε καλά και τη Δευτέρα τα παιδιά μπαίνουν προσωρινά στις δύο αίθουσες, επαναλαμβάνω, που μας δάνεισε το Λύκειο και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Για αυτή την κίνηση. Το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί όχι μόνο τώρα, έπρεπε να έχει λυθεί από αρχές του καλοκαιριού. Δεν ξέρει το Υπουργείο, η Περιφερειακή Διεύθυνση, ο Δήμος, δεν ξέρει πόσα παιδιά έχει το σχολείο πριν αρχίσει το μάθημα. Όλοι το γνωρίζανε ότι έχουν έρθει πάρα πολλά παιδιά, γύρω στα 250 παιδιά ήρθανε. Έχει Α7 όπως προείπες πριν. Λοιπόν, έπρεπε να έχει λυθεί το θέμα από τον Ιούνιο, από τον Ιούλιο. Λοιπόν, εμείς κάναμε ό,τι είναι απαραίτητο, πιέσαμε, βρήκαμε τον Δήμαρχο, βρήκαμε τον Αντιδήμαρχο. Αν δεν λυθεί όμως το πρόβλημα στο χρονικό περιθώριο 20 ημερών που μας έδωσε ο Δήμαρχος, μετά τι κάνετε? Θα κινηθούμε όπως μπορούμε, ακόμα και στη δικαιοσύνη θα φτάσουμε, δηλαδή σε θέμα εισαγγελέα, έπρεπε να έχει παρέμβει από μόνος του για να λύσει το θέμα αυτό. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μπουν τα παιδιά, διότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τάξεις, την εικόνα τη βλέπετε τώρα. Λοιπόν, και τι σας λένε τα παιδιά τώρα εκεί, πώς είναι? Δεν ξέρω, είναι, το βλέπουν και λίγο. Να φανταστείτε ότι τα παιδιά εχθές τα κρατήσαμε εμείς σαν γονείς να μην κάνουν κατάληψη. Ήταν έτοιμα να κάνουν κατάληψη. Μάλιστα. Και με τη δικιά μας υπόσχεση και την υπόσχεση του Αντιδημάρχου, του κύριου Πλεύρη, το δώσαμε μία εβδομάδα περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα να μπουν μέσα στις αίθουσες. Εδώ πρέπει να σας πω, Άννα, ότι είμαστε στο Δήμο Χερσονήσου, έναν από τους πιο τουριστικούς, ενδεχομένως και πιο πλούσιους δήμους. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Είμαστε ο πιο αναπτυσσόμενος δήμος στο νομό Ηρακλείου. Μπορώ να πω και στην Κρήτη. Αναπτύσσεται ρακδαία.